Η χώρα έχει ανάγκη από συνολική μεταρρύθμιση των πολιτικών για τα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία, υπογράμμισε χθες από το Βόλο ο κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής. Ο κ. Βαρδακαστάνης συναντήθηκε στο ξενοδοχείο Ξενία με εκπροσώπους τοπικών σωματείων, κατέγραψε τα προβλήματά τους και τους ενημέρωσε για τα ζητήματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο. Η αναπηρία δεν έχει ούτε χρώμα ούτε κόμμα. Και αυτό που εμείς διεκδικούμε είναι η αναπηρία να λογίζεται πάντα ως υπόθεση δικαιωμάτων, ως υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια βαθιά οικουμενική, πολιτική και κοινωνική υπόθεση που αγγίζει το σύνολο της δραστηριότητας της κοινωνίας, της οικονομίας, το σύνολο της διοίκησης, το Δήμο, στην περιφέρεια, στους θεσμούς, από την Εκκλησία μέχρι τα συνδικάτα, από το Σύλλογο της Γειτονιάς μέχρι τις μεγάλες οργανώσεις σε όλη τη χώρα, ό,τι αποφασίζεται αφορούν και στα άτομα με αναπηρία. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να συνομιλήσουμε με τους συναδέλφους μας και να συνδιαμορφώσουμε τη στάση μας απέναντι σε αυτά τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν κάθε οικογένεια, κάθε πολίτη, αλλά και εμάς ιδιαίτερα. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα ο Πρόεδρος ενημερώνει απευθείας τους φορείς ανανομό για τα τρέχοντα ζητήματα. Οι φορείς θα κάνουμε ερωτήματα ή θα υποβάλουμε αιτήματα που απασχολούν το κάθε κατηγοριακό σωματείο, αλλά ο Πρόεδρος θα ανακοινώσει ο ίδιος στο Βόλο την υποψηφιότητά του ως ευρωβουλευτής με το Κινάλ. Θεωρώ ότι είναι τιμή για το κίνημα, το αναπηρικό κίνημα της χώρας, ο Γιάννης ο Βαρδακαστάνης να είναι στην καινούργια Ευρωβουλή, να αγωνιστεί, να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, σε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας, της ισονομίας και της ισοπολιτείας. Ζητάμε από την κυβέρνηση να ολοκληρώσει τις πολιτικές που θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των ατόμων με αναπηρία, σημείωσε ο κ. Βαρδακαστάνης. Όπως πρόσθεσε, από το Υπουργείο Εργασίας ζητάμε την ενιοποίηση των κανόνων παροχών στον ΕΦΚΑ, ζητάμε από τον Υπουργό Οικονομικών να υλοποιήσει τη δέσμευσή του για την απαλλαγή στα άτομα με αναπηρία από το 67% και άνω στην εισφορά αλληλεγγύης, επίσης να υπάρχει αποσύνδεση των επιδομάτων από την εργασία και να υπάρξουν ορισμένες ρυθμίσεις που είναι στο τραπέζι και πρέπει να κλείσουν πριν η χώρα οδηγηθεί σε εκλογές.